Εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε ήταν, να το πω απλά, να ολοκληρώσουμε ό,τι δεν είχε ολοκληρωθεί και ό,τι ήταν βαρύδιο το γεγονός του ότι δεν ήταν ολοκληρωμένο έργο για να προχωρήσει παραπέρα ηχείως. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι και λίγο άχαρος. Δηλαδή το να πρέπει να μαζέψεις όλα τα καραβοφάναρα που υπήρχανε δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψάξεις και να βρεις λύσεις που δεν βρήκαν όλοι οι προηγούμενοι. Και δεν λέω εγώ ότι παραλάβαμε χάος, προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Μακριά από μένα τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Όμως παραλάβαμε ημιτελή έργα. Και ημιτελή έργα τα οποία κινδύνευαν να τεινάξουν στον αέρα και το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, αλλά και τα κονδύλια τα οποία θα έχει στη διάθεσή της ηχείως. Mm-hmm. Επομένως, για τον πρώτο τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια, διοχετεύσαμε πόρους, τους οποίους δεν είχαμε κιόλας, διότι τα ευρωπαϊκά ορισμένα έργα χρειάστηκε να δώσουμε εθνικούς πόρους για να τα ολοκληρώσουμε. Να μαζεύετε καραβοφάναρα. Μ' άρεσε αυτό το παράδειγμα. Αυτό. Ναι. Και δεν θα τα απαριθμίσω, γιατί ο κόσμος τα ξέρει. Ναι. Μπαίνω τώρα στην διαδικασία να μιλήσω για το κολέγιο, να μιλήσω για την γέφυρα του Πατικιούς, να μιλήσω για το λιμάνι της Λαγκάδας. Ο κόσμος τα ξέρει. Είναι γνωστά. Ναι. Αυτά όμως δεν ήταν δεδομένο. Ξέρετε, τώρα περνάει ο άλλος από τη γέφυρα του Πατικιούς, το βλέπει ότι το έργο είναι τελειωμένο. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα τελειώσει. Όπως επίσης δεν ήταν δεδομένο ότι θα γίνει και ό,τι έγινε στο λιμάνι της Λαγκάδας. Της Λαγκάδας, να δεις πώς ήταν το. Ακριβώς. όταν τελειώνει ένα έργο, ναι, θεωρείται. Και είναι λογικό από τον κόσμο ότι ωραία, τελείωσε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Ο κόρος διεφέρει, πότε τελειώσει. Δεν δικό μας. Αλλά αυτό είναι, αυτό είναι. Άμα ήταν δικό μας. Σε ποια περιφέρεια της Ευρώπης δεν είναι το εδρευτικό ζήτημα του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου? Σε ποια. Γιατί δεν φωνάζετε την πολιτική ηγεσία, εσείς? Το έχουμε επισημάνει όχι μόνο μόνοι μας, αλλά μαζί και με την Ένωση Περιφερειών, που ενώσαμε τη φωνή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έχω πλήστες όσες φορές πει: δώστε μας το έργο να το τελειώσουμε εμείς. Οι αρμοδιότητες όλες μεταβιβάστηκαν στους αντιπεριφερειάρχες. Δεν υπήρχε καμία αρμοδιότητα παρά μόνο της διεύθυνσης προγραμματισμού, μίας και μοναδικής διεύθυνσης στην περιφέρεια που κράτησα εγώ. Όλες οι άλλες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν με πλήρες δικαίωμα υπογραφής και πλήρη μεταβίβαση, δηλαδή με ΦΕΚ, το οποίο βγήκε, και θα φέρω ένα παράδειγμα. Στα θέματα τα οποία σχετίζονται με την διεύθυνση συγκοινωνιών. Την αρμοδιότητα πλήρως μεταβιβασμένη την έχει ο Γιάννης Ουξανάκης. Για τους γεωγραφικούς είπα. Για θέματα τα οποία σχετίζονται με την πολιτική προστασία, ναι, η αρμοδιότητα είναι πλήρως στους γεωγραφικούς. Τι άλλο είναι? Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία αφορούν, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική, είναι στον αντίστοιχο θεματικό. Η δομή την οποία εμείς φέραμε στην περιφέρεια είναι μία δομή οριζόντιας διοίκησης σε καταθέματα, κατατομής, με περιφερειακή διάσταση. Αυτό το είχα πει ακριβώς την ίδια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί παραμονές των εκλογών του 2014. Εγώ το θυμάμαι. Είχατε πει οριζόντια. Είχα πει ότι η κατανομή θα είναι οριζόντια και όχι γεωγραφική. Ναι. Αυτό ήταν απολύτως σαφές. Δεν η λέξη που είπατε για το συγκεντρωτισμό. Ναι. Δεν θέλετε νομάρχη. Θα μπορούσαμε να τη δεχτούμε αν είχα κρατήσει αρμοδιότητες εγώ. Αλλά δεν τις έχω κρατήσει. Δεν θέλετε νομάρχη, λέω. Όταν έχουμε περιφέρεια, ναι, ο χαρακτήρας είναι περιφερειακός. Ναι. Και η όλη προσπάθεια είναι με περιφερειακό χαρακτήρα. Και να σας πω κάτι, κύριε Τζούμα. Η δική μας προσήλωση είναι προσήλωση με στόχο το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζονται οι πολίτες. Αυτό το οποίο μας ζητάνε οι πολίτες που έρχονται και μας εμπιστεύονται είναι να φέρουμε αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια ότι ο Δήμος Χίου απορρόφησε κονδύλια ρεκόρ? Ναι. Ο Δήμος Χίου είναι το ρεκόρ για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δυνατός ο Δήμαρχος και η ομάδα που ασχολήθηκε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ξέρετε, ο καθένας εντάσσει έργα σύμφωνα
με το πόσο δυνατά τρέχει και δουλεύει.